Εμείς απαιτούμε τώρα να ικανοποιηθούν τα αιτήματα των πυροσβεστών και να προσληφθούν σε μόνιμη σχέση εργασίας και παράλληλα απαιτούμε να απελευθερωθούν αυτοί που συνελήφθηκαν εχθές από την επέμβαση των ΜΑΤ. Οι πυροσβέστες αλλά και ο δημοσιογράφος του Ριζοσπάστη, ο Ανδρίτσος. Παράλληλα θέλουμε να πούμε ότι ο αγώνας των πυροσβεστών είναι και δικός μας αγώνας. Γιατί εμείς είμαστε αυτοί οι εργαζόμενοι, οι λαϊκές οικογένειες που πνιγόμαστε το χειμώνα και κεγόμαστε το καλοκαίρι. Και όλα αυτά γιατί τα πάντα για την κυβέρνηση αυτή αλλά και τις προηγούμενες έμπαιναν στο ζύγι του κόστους ωφέλους. Η προστασία του λαού είναι κόστος. Και βέβαια το ίδιο ισχύει και για τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Το ίδιο ισχύει και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό βλέπουμε και στη Βαλένθια τις τελευταίες μέρες. Το είδαμε προηγούμενα στο Μάτι, το είδαμε στη Μάνδρα που βγήκε απόφαση προχτές και όλοι ήταν αθώοι. Εμείς λέμε ότι πρέπει να συναντηθούμε στον δρόμο του αγώνα. Αυτό που κρίνεται σήμερα και θα κριθεί το επόμενο διάστημα είναι τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Και εμείς έναν δρόμο έχουμε για να υπερασπίσουμε τις ζωές μας. Έχουμε τον δρόμο του αγώνα και θα δώσουμε την απάντηση στον δρόμο. Όπως τη δίνουν σήμερα οι πυροσβέστες, το ίδιο θα τη δώσουμε και στις 20 του μήνα με την πανελλαδική πανεργατική απεργία, στην οποία θα απαιτήσουμε μισθούς, ανθρώπινους, δικαιώματα και δικαιώματα στη ζωή. Οι εργαζόμενοι από το φάρμακο στέκονται αλληλέγγυοι στον αγώνα που δίνουν οι εμβολιακοί πυροσβέστες, στο δικαίωμα για μόνιμη και σταθερή δουλειά, ένα δικαίωμα που το έχουν κατακτήσει, γιατί το καλοκαίρι μαζί τους βρεθήκαμε, σε τι συνθήκες έδιναν τη μάχη για να σβήσουν τις φωτιές στην Αττική. Όλοι οι εργαζόμενοι και το ΔΣ του κλάδου θα είναι μαζί τους μέχρι και τη δικαίωσή τους. Ταυτόχρονα καταγγέλνουμε τις συλλήψεις των πυρεβεστών και του δημοσιογράφου του Ριζοσπάστη και απαιτούμε τώρα άμεσα την απελευθέρωσή τους. Καλούμε όλους τους εργαζόμενους και θα δώσουμε τη μάχη για την επιτυχία της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας στις 20 Νοέμβρη. Να δώσουμε ένα μήνυμα στη κυβέρνηση και στους εργοδότες ότι δεν πάει άλλο. Ο αγώνας που δίνουν οι εποχικοί πυροσβέστες είναι δίκαιος γιατί συναντιέται με τα αιτήματα όλου του λαού, όλων των εργατικών σωματείων για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας. Απαιτούμε, χωρίς καθυστερήσεις, χωρίς περιστροφές, η κυβέρνηση τώρα να προχωρήσει στην άμεση πρόσληψη και μονιμοποίηση των εποχικών πυροσβεστών όπως δικαιούνται, όπως απαιτούν. Αυτό να γίνει τώρα. Καταγγέλουμε τη χθεσινή επίθεση που δέχτηκαν, τις επιθέσεις που έχουν δεχθεί και άλλες φορές, ενώ εκφράζουν με τους αγώνες τους αυτό το δίκαιο αίτημα. Καταγγέλουμε την κυβέρνηση, γιατί από τη μία τα καλοκαίρια τους χτυπάει την πλάτη, καπηλεύοντας το δικό τους έργο, την υπερπροσπάθεια να μην χαθούν ζωές και η περιουσία του λαού και την ίδια ώρα τους ξυλοφορτώνει όταν δικαιούνται, όταν διεκδικούν τη μονιμοποίησή τους. Την καταγγέλουμε γιατί με τον ίδιο τρόπο μεταχειρίζεται και άλλους εργαζόμενους. Με τον ίδιο τρόπο συμπεριφέρθηκε και στους υγειονομικούς που μας καλούσε μέσα στην πανδημία να βγούμε στα παράθυρα και να τους χειροκροτάμε και την ίδια ώρα αρνείται την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας. Με αυτούς, με αυτή τη λογική, με αυτή την πολιτική που βλέπει σαν κόστος την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας συναντιόμαστε καθημερινά. Με το ζύγι του κόστους ωφέλους των δημοσιονομικών αντοχών της οικονομίας περνάνε όλες οι διεκδικήσεις των εργαζόμενων και για τις αυξήσεις στους μισθούς και για τα δικαιώματα που συνολικά διεκδικούν αυτό το διάστημα. Γι' αυτό λέμε συνάδελφοι ότι την απάντηση θα τη δώσουμε δυναμώνοντας στους αγώνες. Θα τη δώσουμε και μέσα στη μεγάλη πανελλαδική απεργία στις 20 του Νοέμβρη και πρέπει να νεκρώσουν τα πάντα. Όλοι οι χώροι δουλειάς απαιτούμε τώρα μονιμοποίηση των εποχικών πυροσβεστών. Καμία καθυστέρηση στην εκπλήρωση του αιτήματός τους. Είμαστε εδώ μαζί σας. Είμαστε μαζί σας για να στηρίξουμε τα δίκαια αιτήματά σας. Για να ενώσουμε τη φωνή μας με το αίτημα.
για μονιμοποίηση των εκτάκτων πυροσβεστών, αλλά και όλων των εργαζομένων στο δημόσιο με ελαστικές σχέσεις εργασίας. Για να δυναμώσει η φωνή ενάντια στην ομηρία, ενάντια στην εκμετάλλευση, το φτηνό εργατικό δυναμικό, ενάντια στην αξιοποίηση των εργαζομένων ως μηχανισμούς. Συναδέλφοι και συνάδελφοι, πρέπει να καταγγείλουμε πιο δυνατά όλοι τον αυταρχισμό και την καταστολή, που αυτή είναι η απάντηση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στους δίκαιους αγώνες των εργαζομένων. Αντί να σκύψει στα προβλήματά μας, απαντάει με τρομοκρατία, με καταστολή. Καταγγέλνουμε τις συλλήψεις των συναδέλφων, τις συλλήψεις των πυροσβεστών, τη σύλληψη του δημοσιογράφου Γιώργου Ανδρούτσου, του δημοσιογράφου του Ριζοσπάστη. Απαιτούμε όλοι μαζί να πεθούν ελεύθεροι. Απαιτούμε να σταματήσει όλη αυτή η τρομοκρατία απέναντι στους αγώνες των εργαζομένων που κινητοποιούνται. Εχθές εσείς, προχθές οι δάσκαλοι, αντιπροχθές άλλοι κλάδοι, δεν μπορεί να συνεχίζεται αυτή η κατάσταση. Είναι χρέος μας να δυναμώσουμε τον αγώνα μας. Μπροστά μας έχουμε μάχες που πρέπει να φανούμε πιο δυνατοί, πιο μαζικοί, πιο αποφασισμένοι να απαιτήσουμε τα δίκια μας. Είναι η απεργία στις 20 του μήνα που πρέπει να πλημμυρίσουμε τους δρόμους, να νεκρώσουν οι υπηρεσίες, να φωνάξουμε όλοι πιο δυνατά ότι απαιτούμε ζωή με αξιοπρέπεια, ζωή με δικαιώματα, ζωή με μόνιμη δουλειά, με μισθό που να μπορούμε να βγάλουμε τη ζωή μας, να ζήσουμε τις οικογένειές μας. Καλή δύναμη σε όλους, καλή συνέχεια στους αγώνες μας.